Αμερικά. Το αριστούργημα Billy Budd επιστρέφει στο φεστιβάλ Glyndebourne. Είναι από τα μεγαλύτερα έργα του Άγγλου συνθέτη Benjamin Britten. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η όπερα περιγράφει την τραγική ιστορία του γοητευτικού και γενναίου ναύτη Billy, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο επειδή άθελά του σκότωσε έναν ανώτερό του. Ο ανερχόμενος βαρύτονος Ζάκι Μπραήλο μιλάει για τον αθώο και αγνό Billy Budd. Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στον ερμηνευτή και τον χαρακτήρα που υποδύεται. Ο τρόπος που βλέπει τη ζωή, που βλέπει τους ανθρώπους, που αντιδρά σε καταστάσεις, είναι η αιτία που ξεχωρίζει στο πλοίο. Έχει καλή και θετική προσωπικότητα. Βλέπει το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Θα ήταν ψέμα να πω ότι ισχύει το ίδιο και για εμένα. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερος από εμένα. Όταν εκνευρίζομαι, έχω την τάση να τραβλίζω και μπορώ να δω ότι και εκείνος όταν αγχώνεται, τραβλίζει. Το ότι είμαι νέος επίσης βοηθάει, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Ο Κάπτεν Βέρε βρίσκεται μεταξύ του απόλυτου κακού στο πρόσωπο του Τζον Κλάγκαρντ και του απόλυτου καλού στο πρόσωπο του Billy Budd. Ο χαρακτήρας του βρίσκεται κάπου στη μέση και είναι κάπως μπερδεμένος. Την αφήγηση κάνει ο καπετάνιος ενός βρετανικού πολεμικού πλοίου που έχει χαθεί στην Ομίχλη, σύμβολο κλειστοφοβίας και απομόνωσης. Αυτό που είναι πιο δύσκολο για τον Κάπτεν Βέρε είναι ότι συνειδητοποιεί πως η αγάπη του για τον Billy είναι ανέφικτη. Η ομοφιλοφιλία είναι παράνομη. Ήταν παράνομη ακόμα και στην Αγγλία, την περίοδο που γράφτηκε η όπερα, το 1951. Οπότε υπάρχει η αίσθηση ότι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο άνδρες είναι απαγορευμένος. Είναι ταμπού, αλλά μπορεί και να υπάρξει. Μετά από σχεδόν 80 χρόνια, το φεστιβάλ Glyndebourne είναι γνωστό για τις εντυπωσιακές ενδυμασίες του κοινού του, αλλά και τα υπαίθρια πικνίκ που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια του. Ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα του Billy είναι ο αγώνας του για το καλό. Η αρετή είναι το καλύτερο και αυτό που είναι σωστό, είναι σωστό. Θέλει να επικρατεί δικαιοσύνη και νομίζω ότι κατανοεί πως σκότωσε έναν άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο ο νόμος επιβάλλει να πεθάνει. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο ταιριαστό στον αθώο χαρακτήρα του. Αν κάτι είναι σωστό, είναι σωστό. Αυτή η έκδοση του Billy Budd είναι έργο του Σερ Άντριου Ντέιβις, μεγάλου καλλιτέχνη και θαυμαστή του Britten. Οι όπερες του Britten θα αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου. Σε 100 χρόνια από τώρα θα συνεχίσουν να παίζονται και να θεωρούνται αριστουργήματα. Το πάθος και τα προβλήματα των ανθρώπων που δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους. Αυτό είναι το θέμα με το οποίο πάντα είχε αιμονή ο Britten.